προηγούμενο μας θέμα, έτσι από μια άλλη παράμετρο αυτή τη φορά. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηστάσου, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εξηγήστε μας λίγο αυτό το. Ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Ιακώπο να λύσει την εκμετάλλευση. Ναι. Όταν υπάρχει ένα κοίτασμα μεταξύ δύο χωρών, ναι, μπορεί υπάρχει η δυνατότητα να το εκμεταλλευτεί το ένα κράτος μόνο του ή και τα δύο μαζί. Και πώς το χωρίζουν ακριβώς, ναι, κύριε Χατζηστάσου. Το πώς το μοιράζουμε, να μας εξηγήσετε. Ναι, είμαι φοβερά παιδιά για να καταλάβω. Ναι, 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 όχι, πώς το μοιράζουμε. Πώς το κάνουμε, πώς τραβάμε τη γραμμή. Βασικά, πάνω στα σύνορα της ΑΟΣ, της Κυπριακής ΑΟΣ, στην περίπτωση του Ισραήλ, βασικά αυτές είναι πρακτικές που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Από τις αρχές του 1900 έχει γίνει στο Τέξας και ονομάζεται Unitization Agreements, στο οποίο μπορούν να διαχωρίσουν, ας πούμε, σε προκατακτικό στάδιο, νομίζω στην περίπτωση της Κύπρου, 80% του κοιτάσματος ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο συνεταλλεύεται μαζί με την Νόπορ, την κοινοπραξία της Νόπορ, και το 20 πάει στο Ισραήλ. Σε προκατακτικό στάδιο, νομίζω αυτοί είναι αριθμοί. Σε κατοπινό στάδιο, θα γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη γεώτρηση, για το κοίτασμα, τα χαρακτηριστικά του. Υπάρχει μια άλλη πιο εξειδικευμένη διαδικασία, στην οποία μπορούν να κάνουν τον διαχωρισμό, πιο δίκαιο να το θέσουμε. Αλλά είναι περίπλοκη και είναι και δαπανηρή διαδικασία. Πρώτα, σε πρώτη φάση, όταν υπάρχει συμφωνία, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, όταν μας επιτρέπει η συνεκμετάλλευση. Σε κατοπινό στάδιο, όταν προχωρήσουμε, θα διαμορφωθεί ανάλογα το πλαίσιο. Αλλά αυτό το κοινό στην περίπτωση είναι ότι η Νόπολη έχει και αποθέματα στο Ισραήλ και στην Κύπρο, οπότε μπορεί να γίνει και υποδομή και υποθαλάσσια, αλλά και στη στεριά. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Ο κύριος Ιακώβου πριν εδώ μας εξηγούσε, ναι, την γεωστρατηγική αναβάθμιση της Κύπρου μέσα από μια συμμαχία, να την ονομάσουμε έτσι, με το Ισραήλ. Βάζοντας λοιπόν και την ενέργεια τώρα στη μέση, η δική σας άποψη ποια είναι? Βασικά η ενέργεια ήταν ένας από τους καταλήτες, να το θέσουμε. Πρόσφατα έχει υπογραφεί συμφωνία, το 2010 έχει υπογραφεί με το Ισραήλ. Απλά και οι Ισραηλίτες βλέπουν η κατάσταση είναι win-win και αυτοί έχουν να κερδίσουν και εμείς έχουμε να κερδίσουμε και αυτό λειτουργεί σαν αντίβαρο, ας πούμε, στον άξονα που έχει η Τουρκία τώρα έχει δημιουργήσει. Άρα είναι κάτι το οποίο έχει ωφέλει για τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι πώς θα το χειριστούμε σωστά και να διατηρήσουμε τις ισορροπίες μαζί με τον αραβικό κόσμο, στον οποίο παραδοσιακά έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Πόσο εύκολο είναι από τη μια μέρα στην άλλη μια χώρα του μεγέθους της Κύπρου να καθίσταται ενεργειακή δύναμη, κύριε Χατζηστάσου? Διότι πολλά ακούμε, πολλά δεν ξέρουμε και πώς να ερμηνεύσουμε. Δηλαδή, από τη μια στιγμή στην άλλη, γίναμε ξαφνικά ενεργειακό κέντρο, ή θέλουμε πολλά ακόμα βήματα μέχρι να πάρουμε αυτόν τον τίτλο? Βασικά, δεν είναι τυχαίο ότι βρήκαμε το φυσικό αέριο. Τα κοιτάσματα μας είναι αρκετά, είναι μεγάλα. Έχουμε και πετρέλαιο εξ όσο γνωρίζουμε. Αυτό είναι ιστορική σημασία για την Κύπρο. Με ένα πηγάδι έχουμε 7-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Απλά φανταστείτε ότι η Αγγλία τώρα έχει αποθέματα 9-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Άρα είναι αξιοσέβαστο η ποσότητα, ας πούμε, που έχει εντοπιστεί. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης και τα επόμενα βήματα αξιοποίησης του κοιτάσματος. Δηλαδή, τι εταιρείες θα μπουν στο παιχνίδι, τι συμμαχίες θα δημιουργηθούν, τι ισορροπίες θα κρατήσουμε. Άρα για την Κύπρο είναι καλό αυτό, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Και θέλουμε και τη γνώση που δεν ξέρω αν την έχουμε και σε ποιο βαθμό. Μπορεί να την έχουμε σε θεωρητικό επίπεδο ή να έχουν κάποιοι επιστήμονες την εμπειρία από άλλες χώρες, αλλά νομίζω ότι θα χρειαστούμε ένα χεράκι βοηθείας εδώ, σίγουρα, δεν είναι? Ναι, σίγουρα θα χρειαστούμε την τεχνογνωσία. Ήδη νομίζω τα πανεπιστήμια άρχισαν και κάνουν βήματα στη δημιουργία masters, το οποίο να ειδικεύεται σε petroleum engineering, το οποίο θα είναι σχετικό. Η Κύπρος έχει αρκετό αξιόλογο κόσμο στο εξωτερικό και στην Κύπρο, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί. Φτάνει να γίνουν οι σωστές επιλογές. Άρα θα είναι μακροχρόνιος αυτός ο δρόμος. Χρειάζεται πάρα πολύ προετοιμασία και όταν κινούμαστε με αργά και σταθερά βήματα, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Συγγνώμη, εννοούσα σε θέματα γνώσης ότι ενδεχομένως θα έρθουμε κοντά και με άλλα κράτη που έχουν την εμπειρία. Ναι. Όταν πέραν από τις συμμαχίες σε επίπεδο win-win που είπατε και εσείς για το Ισραήλ, ναι, και σε άλλα επίπεδα να αναπτύξουμε, ας πούμε, άλλων ειδών συμμαχίες. Ναι. Καλά παραδείγματα είναι η Νορβηγία, η οποία συνεργάζεται τώρα με το Λίβανο, η οποία μπορούμε, ας πούμε, ήδη έχουν γίνει κάποιες επαφές. Και άλλες χώρες οι οποίες έχουν και τεχνογνωσία μπορούν να επιτρέψουν ορεινές από αυτές τις εταιρείες, για παράδειγμα η Petrobras της Βραζιλίας, η οποία έχει πάρα πολύ τεχνογνωσία σε ορίξεις σε πολύ βαθιά νερά. Οπότε μέσα από τις επιλογές μπορούμε και να έχουμε ρήτρα, για παράδειγμα, στο Production Sharing Contracts, στο οποίο να μεταφέρεται τεχνογνωσία στην Κύπρο. Εγώ το λαμβάνω και ως ένα μήνυμα του τι θα σπουδάσουν τα παιδιά μας, τα παιδιά. Καλά, το είναι πεδίο δόξης λαμπρό, ειλικρινά.
Πώς εκτιμάτε αυτή την κίνηση στα κατεχόμενα, κύριε Χατζηστάσου, να κάνουν λιώτες, να βρουν πετρέλαιο, στα νυχτά των κατεχομένων προς Απόστολο Ανδρέα Μεριά να βγάλουν ερευνητικά σκάφη? Είναι σπασμωδικές κινήσεις ή υπάρχουν κοιτάσματα όντως και στο έδαφος πετρελαίου και στην θαλάσσια περιοχή, στην κατεχόμενη Κύπρο? Βασικά δεν μπορεί να προχωρήσεις σε γεώτρηση αν δεν έχεις κάνει σεισμικές μετρήσεις, δηλαδή πρέπει να έχεις τα γεωφυσικά δεδομένα. Από ό,τι φαίνεται στο παρόν στάδιο είμαστε τυχεροί, διότι είναι από την πλευρά της Κύπρου, δηλαδή από τις ελεύθερες περιοχές που υπάρχουν τα αποθέματα. Από πλευράς Τουρκίας, σε πρώτη φάση είχε γίνει το πύρι ρέις, είχε κάνει ορισμένες μετρήσεις, αλλά πρακτικά αυτά αποδεικνύονται ότι είναι κάπως σαν πυροτέχνημα. Η Τουρκία προσπαθεί να κάνει την περιοχή, ας πούμε, σαν αφιζητόμενα νερά, και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να επιτρέψει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά τα αποθέματα γνωρίζουμε από τις σεισμικές μετρήσεις ότι είναι πολύ υποσχόμενα στις δικές μας περιοχές τόσο, όχι από την άλλη πλευρά. Πολλή συζήτηση γίνεται και για το τερματικό. Πού θα γίνει, αν θα γίνει στα παράλια της Κύπρου. Η Τουρκία κάποτε πήγε να μπει στο παιχνίδι και να το κάνει στα παράλια της. Τι συμφέρει σε μια χώρα, κύριε Χατζηστάσου, από την εμπειρία τη δικιά σας, να έχει τερματικό στο εδαφός της, να το μεταφέρει, να είναι κομβικό σημείο να το διοχετεύει στην Ευρώπη? Πώς ακριβώς το βλέπετε το πράγμα? Βασικά στην περίπτωση της Κύπρου δεν μπορεί να προχωρήσει, πιστεύω, από τα αποθέματα, και το κόστος των επενδύσεων και το ρίσκο πρέπει, είναι επιβεβλημένη η συνεργασία μαζί με το Ισραήλ. Διότι αυτές οι υποδομές είναι πάρα πολύ δαπανηρές και είναι και ρυψοκίνδυνες. Και πρώτον, δεν έχουμε ούτε τα λεφτά για τέτοια επένδυση. Τώρα, μια συνεργασία με την Τουρκία το βλέπω λίγο γκρίζο λόγω της πολιτικής κατάστασης, ας πούμε, που επικρατεί. Από πλευράς Κύπρου ακούγεται πάρα πολύ ο σταθμός υγροποίησης, ο οποίος θα πάρει και ίσως και 10 χρόνια να κατασκευαστεί, αλλά δεν ακούγονται τόσο για βιομηχανία, χημική βιομηχανία, στην οποία μπορούμε να αξιοποιούμε τα αποθέματα αυτή φυσικού αερίου, να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτες ύλες. Νομίζω είναι και αυτό κάτι που πρέπει να μπει στις επιλογές των τεχνοκρατών, το οποίο θα είναι και πιο κερδοφόρο, ας πούμε, στο κατόπινο στάδιο. Μάλιστα. Άρα έχει πολλούς παραμέτρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και σήμερα, κύριε Χατζηστάσου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.